Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Είμαι η Κέλλη Κοντογεώργη. Είναι εκπομπή Αυτοδιοίκηση και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα να συζητήσουμε όπως κάθε Κυριακή σε αυτή την εκπομπή θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Προβλήματα, ανάγκες, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, με τις υποδομές, με τα έργα που πρέπει να τρέξουν την επόμενη πενταετία οι Δήμοι της χώρας. Σε αυτή την εκπομπή, κοντά μας εδώ στο στούντιο, έχουμε δύο κυρίες καλεσμένες, δύο κυρίες της αυτοδιοίκησης που έχουν μπει πολύ δυναμικά για να ξεκινήσουν τα έργα που πρέπει να μπουν και να δρομολογηθούν στην επόμενη πενταετία και να ολοκληρωθούν. Η κυρία Δήμητρα Τσεβά, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και η νέα δήμαρχος Ηλίου, κυρία Ανδριάνα Αλεβίζου. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ εμείς πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νέα δήμαρχος, αλλά πολύ έμπειρη. Είμαι από το 2010, εκλέγομαι. Να είστε καλά. Εκλέγουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κυρία Τσεβά, με εσάς. Είχαμε μιλήσει και τηλεφωνικά εδώ στην εκπομπή. Είχαμε θέματα με την καθαριότητα. Είχαμε θέματα, τώρα καινούργια μας λέτε, με το τι θα γίνει. Έρχεται η καλοκαιρινή σεζόν και υπάρχουν τα βλαστικά απορρίμματα, όπως μας είπατε και νωρίτερα, ότι πρέπει να μαζευτούν. Γενικά, τι γίνεται με το θέμα της καθαριότητας στο Δήμο της Ραφίνας, τι παραλάβατε και τι θα κάνετε? Αγώνα. Καθημερινό αγώνα. Μάχη με όλα αυτά. Αντιμετωπίσαμε αρχικά το Γενάρη το κλείσιμο του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Έτσι ξαφνικά δύο αδερφές ιδιοκτήτριες αποφάσισαν ότι έπρεπε να κλείσουν την είσοδο του σταθμού μας, γιατί ναι, η είσοδος αυτή μπορεί να ανήκει στη δική τους, στο δικό τους ακίνητο, αλλά αυτό υφίσταται από το 1997. Δεν ξέρω γιατί το σκεφτήκανε το 2024, δεν μας το εξήγησαν. Παρ' όλα αυτά, με την παρέμβαση και του κυρίου Κικίλια και του ευχαριστώ και του δασάρχη μας, του κυρίου Κολοβού, εκδόθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα και έτσι καταφέραμε και κάναμε διάνοιξη παράπλευρα. Mm-hmm. Τώρα και λειτουργούμε. Τουλάχιστον λύθηκε το θέμα. Προσωρινά έστω. Να γίνεται αποκομιδή των απορριμμάτων. Έτσι ακριβώς. Η πόλη δεν στενάζει από τα απορρίμματα. Είμαστε πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο. Το πρόβλημα τώρα έχει έρθει βέβαια με την αντιπυρική περίοδο. Ναι, ήρθε η νέα εγκύκλειος, πάλι την άνοιξη, πολύ βιαστικά, πολύ πιεστικά. Ο κόσμος έπαθε ένα πανικό, δεχόμεθα φαντάζομαι και όλοι οι συνάδελφοι στην Αττική. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα από τους δημότες μας. Τι θα κάνουν, αν θα το δηλώσουν την πλατφόρμα, η πλατφόρμα από ό,τι κατάλαβα άνοιξε μόνο εχθές. Τι θα κάνουν με τα εκτός σχεδίου που εμείς στη Ραφίνα Πικέρμα έχουμε πάρα πολλά κινητά και οικισμούς εκτός σχεδίου. Τέλος πάντων, παλεύοντας ο ένας με τον άλλο και δίνοντας συμβουλές, έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα πλάνο. Όμως, επειδή έτυχε τώρα την άνοιξη και η εορτή του Πάσχα, καθάρισαν όλοι τα ακίνητά τους, τα οικόπεδα, με αποτέλεσμα να βγουν χιλιάδες τόνοι πρασίνου ή βλαστικών υπολοιμάτων, όπως λέγονται σωστά σαν ορολογία, στους δρόμους, ναι, κυριολεκτικά. Ναι. Αυτό έφερε ένα πανικό μεγαλύτερο. Τρέχουν όλοι οι παράγοντες και οι αρμόδιοι παντού τώρα. Συλλέγουμε καθημερινά, έχουμε ενισχύσει τις δυνάμεις μας και τα αυτοκίνητά μας και το έμψυχο υλικό. Αλλά πού θα πάνε όλο αυτό το βλαστικό υλικό? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσουν όλοι οι Δήμοι όσο μπαίνουμε στην καλοκαιρινή σεζόν. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Κυρία Λεβίζου, φαντάζομαι... Πάνω η καθαριότητα κάτω, είναι προτεραιότητα. Η καθαριότητα είναι προτεραιότητα. Για όλους τους δημάρχους, για όλες τις δημοτικές αρχές, νέες ή παλαιότερες, mm-hmm. η καθαριότητα αποτελεί καθημερινή ανάγκη. Είναι το πρώτο αίτημα του δημότη. Είναι η πόρτα και αμέσως ακριβώς απ' έξω ο Δήμος. Και πρέπει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να το αναλάβει, να το επιλύσει. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι για το δυτικό τομέα, για τους Δήμους του δυτικού τομέα, η καθαριότητα είναι ακόμα περισσότερο σημαντική. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη χωματερή της φυλής και δεν θέλουμε να αισθανόμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Είναι πάγιο και διαρκές αίτημά μας να βρεθεί μια οριστική λύση για τα σκουπίδια, έτσι ώστε όλοι να αισθανόμαστε ίση. Και εμείς να μην είμαστε οι αποδέκτες των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου της Αττικής. Αυτή η τώρα λύση αναζητείται πολλά χρόνια. Αναζητείται πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες. Περιμένουμε να δούμε και από τη νέα Περιφερειακή Αρχή τις δικές της προτεραιότητες. 100 μέρες κλείσατε λοιπόν στην θέση της Δημάρχου, να το πω έτσι, γιατί είστε στην αυτοδιοίκηση και πολλά χρόνια και γνωρίζετε τα θέματα και τα προβλήματα και την περιοχή πολύ καλά του Ηλίου. Είναι
πράγματι της μόδας, οι 100 μέρες, οι 150 πρώτες μέρες, είναι οι προτεραιότητες, είναι οι δεσμεύσεις, είναι οι προσδοκίες του κόσμου, οι οποίες προβάλλονται συνεχώς πάνω στη νέα δημοτική αρχή. Σε κάθε περίπτωση τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Βάλαμε τα σχολεία μπροστά, βρήκαμε σχολεία εγκαταλελειμμένα, σχολικές υποδομές παρατημένες, και αυτό για εμάς είναι πρωταρχική προτεραιότητα. Και το λέω καταχρηστικά με αυτόν τον τρόπο και αυτές τις λέξεις, ακριβώς γιατί δεν βλέπουμε τα σχολεία ως ένα χώρο, μια υποδομές μόνο φιλοξενίας των παιδιών. Τα βλέπουμε ως ένα ευρύτερο πλαίσιο συνολικής διαπαιδαγώγησης. Άρα λοιπόν, για εμάς τα σχολεία μπροστά αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα, την οποία από την πρώτη κιόλας μέρα προσπαθούμε και επιλύουμε προβλήματα. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε ανακοινώσεις, έχουμε ήδη προχωρήσει σε συνολική καταγραφή με αυτοψίες όλων των προβλημάτων. Μιλάμε τώρα για τα σχολεία και όσον αφορά το κομμάτι των υποδομών των σχολείων της περιοχής. Είναι να πολύ σημαντικό, μια, βέβαια. Πού στοχεύετε, δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει με τα σχολεία του Ηλίου? Κοιτάξτε, είναι μια αρμοδιότητα η οποία πέρασε στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους απαιτούμενους πόρους. Αυτό θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια, 15 χρόνια που είμαι στην αυτοδιοίκηση, να ακούω ότι πράγματι μας δόθηκε μια προτεραιότητα χωρίς τους πόρους. Τι κάνουμε γι' αυτό? Εκτός από το να καταγγέλουμε και να επιζητούμε και να διεκδικούμε, πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε και εμείς προτεραιότητα τα σχολικά κτίρια. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς τι κάναμε, προχωρήσαμε σε αυτοψία, δημιουργήσαμε ένα συνολικό, μια συνολική δεξαμενή με τα αιτήματα και τις προτεραιότητες, και πλέον προχωράμε με δραστικά μέτρα, με δραστικό τρόπο στην επίλυση των πιο σημαντικών προτεραιοποιώντας. Mm. Μάλιστα είχαμε και ένα σχολείο στην περιοχή, το οποίο είχε κρυθεί από το 2017 ως στατικά ανεπαρκές. Ναι. Γι' αυτό ήδη έχουμε ξεκινήσει την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, στατικών και γεωτεχνικών, ώστε να έχουμε γρήγορα ένα σχολείο έτοιμο για τα παιδιά του Δήμου μας. Κυρία Τσεβά, ποια είναι τα προβλήματα της άμεσης, της καθημερινότητας των πολιτών στις περιοχές σας? Τι σας έχουν καταθέσει ότι θα ήθελαν να λυθεί ως πρώτη προτεραιότητα? Λίγο να μας δώσετε την εικόνα, γιατί μέσα την εκπομπή προσπαθούμε να περάσουμε στους τηλεθεατές μας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε Δήμος. Ραφίνα, Πικέρμη, τι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έχει? Όλοι ξέρουμε τις περιοχές στην Αθήνα. Όλοι έχουμε περάσει και από το Ήλιο και από τη Ραφίνα και από το Πικέρμη. Αλλά τι ιδιαίτερο έχει και ως πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, και τι θετικό έχει ως μπραντ, θα το πω έτσι, που πρέπει να αναδειχθεί? Εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Βέβαια, όπως προείπε η συνάδελφος από την πόλη του Ηλίου, τα σχολεία είναι πρωταρχικό. Το κάνουμε ακριβώς τις ίδιες κινήσεις. Δεν πρωτοτυπούμε λοιπόν οι περισσότεροι δήμαρχοι. Χρόνια σαν το αυτοδιοίκηση λοιπόν ξέρουμε τα βάσανα και ξέρουμε τις προτεραιότητες, όπως είπατε. Εμείς βέβαια το χειρότερο που ζούμε είναι ο λιμένας Ραφίνας. Σωστά, ναι. Και είναι πολύ ευχάριστο να έχεις μια συνένωση με τα νησιά των Κυκλάδων, να σου μεταφέρουν κουλτούρα, ήθη και έθιμα, αλλά έχουμε και τη μεταφορά των επιβατών. Να σας πω πέρσι ότι μετακινήθηκαν από το λιμάνι της Ραφίνας 2 εκατομμύρια επιβατών και 600.000 οχημάτων. Αυτό είναι φοβερό, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν έχουμε οδούς. Εμείς έχουμε μόνο μια οδό Φλέμινγκ που φεύγει από την Αττική Οδό μέσω της Μαραθώνος και φτάνει στο λιμάνι. Το δυστύχημα επίσης είναι ότι από το 2000 δεν διοικούμε το Δήμο. Είμαστε μία πόλη με δύο διοικήσεις. Το λέμε πάρα πολύ αυτοδιοικητική. Τι εννοείται ακριβώς, για πείτε μας, δεν διοικείται το Δήμο μία πόλη με δύο? Ψηφίστηκε τότε ένας νόμος που το λιμένα το διοικεί ο οργανισμός λιμένος. Είναι μία ΑΕ λοιπόν, με πρόεδρο. Διοικεί λοιπόν εκείνη σύμφωνα με τα κέρδη. Έχει αμεσότητα με τον Υπουργό Ναυτιλίας, με το Υπουργείο Ναυτιλίας, και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι απούσα. Δεν έχουν ούτε ένα εκπρόσωπο. Υπάρχει συνεργασία δηλαδή? Ναι, εμείς έχουμε εργαστεί συνεργασία, γιατί εκτιμούμε τις προσπάθειες που κάνουν και οι άλλοι, και εκείνοι το ίδιο με εμάς. Αλλά αυτό δεν φτάνει μόνο να είσαι φιλικός, όταν δεν έχεις νομοθετικά όπλα. Όταν σε αγνοούν και παίρνουν αποφάσεις μακριά από σένα, ούτε ένα λόγο δεν έχουμε. Τώρα μάλιστα εκπονείται το master plan, όπως έχετε ήδη ίσως πληροφορηθεί. Και στις 20 του μήνα έχουμε και εμείς ένα συμβούλιο που θα παρευρεθούν και όλοι οι συνδυασμοί και πολίτες ίσως, απλά να εκφέρουμε μια άποψη. Δεν ξέρω αν θα ληφθεί υπόψη, θα φανεί στο αποτέλεσμα, μα ήδη είναι έτοιμο το σχέδιο του λιμένα, του καινούριου λιμένα. Ενώ τώρα έχουμε 13 προσεγγίσεις πλοίων στη Ραφίνα, θα πολλαπλασιαστούν. Θα πολλαπλασιαστούν πάνω σε έναν άξονα που έχει τον Εβοϊκό κόλπο, με όσα φέρνει αυτή η δυσχέρεια, γιατί ξέρουμε τα ρεύματα πόσο επικίνδυνα είναι κατεβαίνοντας από τον Εύρυπο.
Δεν ξέρω εκείνοι τεχνικά πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Παράλληλα έχουμε τη διευθέτηση του μεγάλου ρέματος για να μην φέρνει την ύλη στο μπιθμένα του λιμένα, γιατί καταλαβαίνετε και από τη δική σας περιοχή ακόμα, από τα δυτικά προάστια μετά την Αττική Οδό, όλα τα όμβρια καταλήγουν σε μας. Οι εκβολές είναι εκεί, στο μεγάλο ρέμα Ραφίνας. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες, θεωρούμε ότι κάτι λείπει ακόμα. Δεν ξέρουμε όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο σε 4-5 χρόνια, αν θα είναι πραγματικά ασφαλές για όλους τους πολίτες, από την Παλίνη, Πικέρμη, Ραφίνα. Θα κρυθούμε ή θα τιμωρηθούμε αναλόγως. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Η φύση λέει κάνει το έργο της. Αυτό είναι μεγάλο και έργο και θέμα και το καταθέτεται για να καταλάβουμε κι εμείς. Και γι' αυτό είπα και τα θετικά ποια είναι στην περιοχή και τα αρνητικά. Δεν θα το βάλω στα αρνητικά. Ας ελπίσουμε ότι όταν θα γίνει το έργο θα έχει θετικό πρόσημο και αποτύπωμα για την Ραφίνα. Κυρία Λεβίζου, πράσινη μετάβαση, πράσινη οικονομία, κυκλική οικονομία, πολύ ωραίες λέξεις που είναι της μόδας. Και συνδέεται και με τα προηγούμενα που ναι, είπαμε. Και με μηνύματα έτσι πολύ σοβαρά και σημαντικά για την καθημερινότητα των πολιτών. Έχετε κάνει αυτό το βήμα στο ήλιο. Εμείς που είναι κατά πράσινο, να πούμε, και είναι το Αντώνη Street, σε ένα πανέμορφο πάρκο. Η αλήθεια πάρκο. Είναι ότι προσπαθούμε με νύχια και με δόντια και στην διασφάλιση ελεύθερων χώρων, κοινοχρήστων χώρων, αλλά όπως λέτε, επιχειρούμε στις πλατείες μας, προσέχουμε τα δέντρα. Υπάρχει το πάρκο Αντώνη Street, το οποίο είναι όλο στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηλίου, το απολαμβάνουμε, διεκδικούμε για να εξευρεθούν μόνιμες λύσεις και υδροδότησης και φωτισμού. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ένα πάρκο να αναπτύσσεται. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως διαδημοτικό. Να ξέρετε όμως ότι ακριβώς επειδή το απολαμβάνουμε πρώτοι, το νοιαζόμαστε πραγματικά. Και θέλουμε, ο Δήμος Ηλίου εδώ και χρόνια, ουσιαστικά τι κάνει, υδροδοτεί το πάρκο Αντώνη Στρίτσης, ακριβώς επειδή δεν έχει εξευρεθεί μια μόνιμη λύση. Όμως συνεχώς πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να βρεθεί μόνιμη λύση υδροδότησης για το πάρκο Αντώνη Στρίτσης, έτσι ώστε να μπορέσουν οι δημότες να το απολαμβάνουν. Θέλουμε να είναι πάρα πολύ κοντά στην πράσινη ανάπτυξη, θέλουμε πάρα πολύ να τηρεί το περιβαλλοντικό του πρόσημο, αλλά να διασφαλίσουμε και το δημόσιο χαρακτήρα του. Πράσινες δημόσιες πολιτικές. Και φυσικά και η Ραφίνα είναι καταπράσινη και εσείς είστε καταπράσινοι. Ένα κομμάτι του ηλίου είναι πολύ όμορφο. Εφαρμόζετε πράσινες δημόσιες πολιτικές, δηλαδή τι κάνετε εσείς στη Ραφίνα για το κομμάτι του πρασίνου? Φροντίζουμε τα πάρκα μας καταρχάς. Ναι. Πέρα από τη φροντίδα, γίνονται νέα έργα και θα μας πει και η κυρία Λεβίζου μετά. Δηλαδή νέα πάρκα, νέα πράσινα σημεία, νέες γωνιές οξυγόνου για τους πολίτες. Που είναι καθαρά θέμα, είναι έργα υποδομών, υποδομής και ανάπτυξης. Έχετε μέσα στο σχεδιασμό τα επόμενα χρόνια να κάνετε? Το είχαμε εντάξει και στο πρόγραμμά μας. Ήδη ξεκινάμε να βελτιώσουμε δύο καινούργια πάρκα στον Τράφη, στον οικισμό του Τραφείου. Έχει ήδη ανακοινωθεί. Είμαστε κοντά στο τέλος αυτής της μελέτης και μετά να γίνει να υλοποιηθεί. Μεταφέρουμε αυτά που. Τα προβλήματα, τα δέντρα που θέλουν να καταστρέψουν το έργο του μεγάλου ρέματος. Μεταφυτεύσαμε 12 δέντρα και έχει πετύχει αυτή η μεταφορά. Τα φροντίζουμε με λείπασμα, πότισμα καθημερινό σχεδόν. Και έτσι έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είχαν έρθει και συνάδελφοι και τα έχουν ήδη αναδείξει. Συνάδελφοι δικοί σας. Ναι. Οι συνάδελφοι που κάνουν αυτό το διοικητικό ρεπορτάζ είναι εξαιρετικοί όλοι, να το έτσι. Πω αυτό, γιατί συνεργαζόμαστε και έχουμε και κάνουμε και την αλλαγή του ρεπορτάζ για να δούμε αν όλα είναι ακριβώς όπως πραγματικά παρουσιάζονται. Μέσα σε αυτό τώρα το θέμα που μιλάμε για την πράσινη μετάβαση, έρχεται η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και προκλήσεις που όλοι πρέπει οι Δήμοι να αντιμετωπίσουν για τα φαινόμενα τα ακραία, είτε είναι το χειμώνα βροχοπτώσεις ακραίες. Στο δυτικό τομέα έχουμε αντιμετωπίσει. Εσείς έχετε μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Ή το καλοκαίρι με την πολιτική προστασία για την πυρασφάλεια που πρέπει να υπάρχει και μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Τι έχετε κάνει στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρχικά επικαιροποιήσαμε τα παροχημένα σχέδια της πολιτικής προστασίας. Είτε από τα πρώτα πράγματα που περάσαμε στα δημοτικά μας συμβούλια. Από εκεί και πέρα όμως, να ξέρετε ότι η Δήμη του Δυτικού Τομέα και ιδιαίτερα του Ήλιον έχει πληγεί αρκετές φορές από πλημμύρες.
εμείς διεκδικούμε μια συνολική διαδημοτική αντιπλημμυρική θωράκιση. Και αυτό δεν αποτελεί μόνο έργο πνοής για το Δήμο μας, για το Δήμο Ηλίου. Η βροχή δεν πέφτει κατά τόπους, είναι ένα συνολικό φαινόμενο, καιρικό φαινόμενο, που όπως πλέον οι ειδικοί επιστήμονες έχουν διαπιστώσει, ότι πρέπει να γίνεται μια συνολική αντιμετώπιση. Υπάρχει μια μελέτη στην περιφέρεια η οποία επιλαμβάνεται του δυτικού τομέα και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή της, την ολοκλήρωσή της, για να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε σημειακά και όπου μας επιτρέπεται, καθώς από ό,τι έχουμε την ενημέρωση θα γίνει μια συνολική παρέμβαση αντιπλημμυρικής θωράκησης. Που αφορά και τους όμορους Δήμους, φαντάζομαι. Βεβαίως, ναι. Είναι διαδημοτικό έργο. Ναι, και θα είναι ένα βέβαια, εμείς προφανώς προχωρούμε στον καθαρισμό των φρεατίων. Ναι. Έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα έπειτα από τις πλημμύρες του 2014 σε συγκεκριμένες συνοικίες του Δήμου μας. Ωστόσο, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει συνεχή επαγρύπνηση. Δεν είναι κάτι το οποίο λύθηκε και δεν το ξανακοιτάμε. Η κλιματική αλληλεγγύη είναι καθημερινά στην πόρτα μας. Δεν είναι πια πρωτομπυλών, είναι εντός των πυλών. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα οι Δήμοι και να έχουν προλαμβάνει, να υπάρχει πρόληψη για την αντιμετώπιση των ακραίων καινικών φαινομένων. Τι έχετε κάνει στη Ραφίνα και στο Πικέρμι, γιατί άλλα χαρακτηριστικά, άλλη γεωγραφική περιοχή, άλλοι κίνδυνοι που υπάρχουν ειδικά το καλοκαίρι στην περιοχή σας. Τι σχεδιασμό έχετε κάνει στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας? Όπως προείπατε κι εσείς, το επιχειρησιακό σχέδιο ξανά ανανεώθηκε. Επικαιροποιείται. Ναι, επικαιροποιήθηκε. Έχουμε κάνει διαβουλεύσεις με πολλούς συλλόγους, ειδικά με εκείνους που μένουν στα ορεινά, ας πούμε. Τους έχουμε... Εθελοντές, φαντάζομαι, είναι. Σύλλογοι που ασχολούνται... Τοπική σύλλογη, ναι. Πολιτιστική σύλλογη. Mm-hmm. Είναι, όταν είσαι κοντά με όλους αυτούς, μεταφέρουν και την είδηση στους συνειδητοποιητές τους, γιατί δεν μπορεί να είναι ο Δήμαρχος παντού, ή Δήμαρχος εμπροκειμένο. Έχουμε επανδρώσει την υπηρεσία μας. Η πολιτική προστασία πραγματικά έχει καταθέσει αυτόν πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είναι γνωστό στη Ραφίνα. Mm-hmm. Δυστυχώς είχαμε και εκείνα το θέμα με το μάτι το 18. Mm-hmm. Οπότε ξέρετε ότι παλέψανε πολύ τα παιδιά. Και συνεχίζουμε. Φέτος κάνουμε και μια ομάδα εθελοντών. Δραστηριοποιούνται πολύ γιατί το έχουμε ανάγκη και εμείς και οι κάτοικοι. Και ελπίζουμε, απευχόμεθα βέβαια, οτιδήποτε. Όσον αφορά το θέμα να έχετε ενίσχυση, ας πούμε, από συλλόγους και θελοντές με ένα πυροσβεστικό ή ομάδες που ενδεχομένως μπορούν να συνεισφέρουν και σε αυτό το κομμάτι, έχετε ένα σχέδιο, δηλαδή πέρα από την πυροσβεστική που έχει φτιάξει το σχέδιο που πρέπει για την περιοχή, έχετε συνεργασία με κάποιους άλλους? Φυσικά, όλοι οι συλλογοί. Ναι. Δεν έχουν κάποια οχήματα έξτρα. Ναι. Γιατί κάποιοι δήμοι έχουν συλλόγους που έχουν τα οχήματά τους ή έχουν ιδιώτες που προσφέρουν εκείνη τη στιγμή που θα χρειαστεί κάτι. Έχουμε μόνιμη συνεργασία με δύο ανθρώπους που έχουν βιτιοφόρα στην περιοχή, mm-hmm. μηχανήματα έργου. Μόνο έτσι μπορείς να δράσεις σε περίπτωση κινδύνου. Συμβουλές. Όταν μαζευόμαστε με τους συλλόγους, μόνο αυτό, δηλαδή ανταλλάσσεις απόψεις. Και αυτό που λείπει σίγουρα είναι εκπαίδευση. Ακριβώς. Εκπαίδευση κατάρτιση, και κατάρτιση. Ναι. Δηλαδή, εσείς μπορεί όλα να τα έχετε σχεδιάσει και οργανώσει, ναι. Αλλά εμείς, να πω οι πολίτες, χρειάζονται και εκπαίδευση. Οι ίδιοι χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Να υπάρχει μια εκπαίδευση σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, τι κάνουμε, και μια κατάρτιση γενικότερα και πρέπει φιλοσοφία. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, σε όλο το κομμάτι της πολιτικής προστασίας και το βλέπεις και μέσα από την παροχή πρώτων βοηθειών. Βλέπεις όλους αυτούς τους συλλόγους που είπε η Δήμαρχος, ότι κινητοποιούνται, επιμορφώνονται, ζητούν μετεκπαιδεύσεις και σεμινάρια, έτσι ώστε και αυτοί να είναι έτοιμοι σε μια ενδεχόμενη κατάσταση. Να μην χρειαστεί, να αναχρειαστεί. Έχω πει πάλι ότι άλλαξε ο ρούς της ιστορίας μετά το 2018. Ναι. Και οι κάτοικοι πραγματικά έχουν ευαισθητοποιηθεί και νομίζω έχουμε όλοι. Ναι. Σε οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο, είτε έχει να κάνει με πυρκαγιά, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους, έχει να κάνει με έντονες βροχοπτώσεις, άρα μαζεύεται παντού, μια περιοχή μπορεί να πλημμυρίσει. Όλοι νομίζω πια έχουμε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ. Θέλω να πάμε να δούμε, γιατί είναι ένα θέμα που το βάζουν οι δήμαρχοι. Έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, με τους ανθρώπους που δουλεύουν στους Δήμους, με τις τεχνικές υπηρεσίες, αν επαρκούν, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι ειδικότητες που χρειάζεται για να τρέξετε τα έργα, να καταθέσετε σωστές και ώριμες μελέτες για αυτά που πρέπει να γίνουν. Πάμε στην Ραφίνα και στο Πικέρμι. Σε τι κατάσταση, καταρχήν, να μας πείτε τι πληθυσμό έχετε,
και πώς μεταβάλλεται ανάλογα την εποχή και τι κόσμο έχετε για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του πληθυσμού αυτού. Η απογραφή μας έδειξε πολύ λιγότερους, αλλά στην πραγματικότητα ξεπερνάμε τις 40.000 μονιμοκατοίκων. Το ξέρουμε από τα σχολεία και την κίνηση και την κατανάλωση του ύδατος. Αλλά είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε ένα πραγματικά πολύ καλό έμψυχο υλικό δίπλα μας. Και το λέω όχι μόνο επειδή είμαι στη θέση της Δημάρχου, αλλά γνωριζόμαστε χρόνια με τα περισσότερα παιδιά και τους εργαζόμενους στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Οι δομές μπορεί να είναι σε κάποια σημεία ελλιπής, αλλά καταθέτουν πραγματικά ψυχή. Πολλές φορές, εγώ προέρχομαι και τα προηγούμενα χρόνια από το τομέα καθαριότητας, ήμουν 10 χρόνια αντιδήμαρχος καθαριότητα. Ναι, πολλές φορές λέγαμε ότι τα παιδιά καταθέτουν την ψυχή τους και ή βάζουν πλάτη ή διάφορες τέτοιες εκφράσεις. Τους ευχαριστώ και δημόσια. Το ξέρουν ότι υπάρχει μια υπέρμετρη συμπάθεια και αγάπη και ανταποκρίνονται πραγματικά. Υπάρχουν ελλείψεις όμως σε κάποιες. Τι θέλω ναι, να πω. Πάντα θέλουμε να συνήθως οι Δήμοι έχουν πρόβλημα στην τεχνική τους υπηρεσία. Κάποιοι δεν έχουν πολιτικούς μεγνούς καθόλου. Περιμένουν να έρθουν. Άλλοι έχουν τόσο άτομα που δεν επαρκούν. Κάποιοι έχουν πολλούς και πάει πολύ καλά και έχουν τα έργα τους και τα τρέχουν πολύ γρήγορα. Εσείς εκεί έχετε πρόβλημα. Σας βλέπω ήδη ενημερωμένοι. Ναι, πράγματι, οι τεχνικές μας υπηρεσίες στενάζουν. Να σας πω ότι παίρνουν από αλλού ανθρώπους για την πολυοδομία μας. Ναι. Δυστυχώς δεν είναι στελεχωμένοι όπως θα έπρεπε. Αλλά δεν έχεις κάτι άλλο να το αντιμετωπίζεις. Εντάξει. Κυρία Λεβίζου, εσείς, για πείτε μας, καταθέστε μας τα προβλήματα και τις ελλείψεις και σε αυτό το κομμάτι και εσείς. Είμαστε ένας πολύ μεγάλος αστικός δήμος, 88.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία αποτύπωση που έγινε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, γενικότερα οι δημοτικοί υπάλληλοι είναι ένα είδος προς εξαφάνιση. Αυτοί που συνεχώς συνταξιοδοτούνται, αλλά δεν υπάρχει μέρημνα αναπλήρωσης των προσώπων αυτών που συνταξιοδοτούνται. Και αυτό καλύπτεται με προσωρινές λύσεις μέσω του ΑΕΔ και των προγραμμάτων κοινοφελούς απασχόλησης, μέσω ενός νέου προγράμματος για ανθρώπους και εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν καλύψει τα ένσημα προς συνταξιοδότηση. Είναι το γνωστό πρόγραμμα 1-1 που έγινε 2-1 των 55-67 ή 72 ετών. Mm-hmm. Και οι Δήμοι προσπαθούν να καλύψουν όλες αυτές τις ελλείψεις μέσα από αυτά τα προγράμματα. Αυτό, ξέρετε, αποδυναμώνει γενικά την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από εργαζόμενους, έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι δίνουν πραγματικά έναν πολύ σπουδαίο αγώνα στο πεδίο και γι' αυτό και εγώ πραγματικά αισθάνομαι ευγνώμων για αυτούς τους εργαζόμενους που ως νέα δημοτική αρχή πραγματικά έχουν πέσει με τα μούτρα, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την έκφραση που χρησιμοποιήσατε και εσείς δήμαρχε, και δίνουν πραγματικά τον καλύτερό τους σε αυτό προκειμένου η πόλη να είναι καθαρή, προκειμένου να καλύπτονται οι λακκούβες ή τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων μας. Είμαι γέννημα Θρέμα στο Ήλιον, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της περιοχής και πάντα θα έλεγα ότι οι εργαζόμενοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Βέβαια, χρειαζόμαστε συνεχώς προσωπικό και προσλήψεις δεν γίνονται. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, πάγιο αίτημα όλων των αιρετών, όλων των αυτοδιοικητικών. Μια δυναμία και μια παθογένεια που έχουν όλοι οι Δήμοι, οριζοντίως και καθέτος, ειδικά δεν λέμε για τους μεγάλους και τους ενισχυμένους και τους αθηνοκεντρικούς, τους δυνατούς, λέμε για τους γύρω δήμους και το έχουν όλοι το πρόβλημα. Επειδή είπατε είστε γέννημα Θρέμα και εσείς ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε διατελέσει και αντιδήμαρχο στην περιοχή και οι δύο, πιστεύετε πως θα μπορούσε να γίνει ένα rebranding του Ηλίου? Είναι πραγματικά πολύ σπουδαία ερώτηση και αν με ρωτάτε προεκλογικά ήταν το αίτημα των δημοτών. Ενδεχομένως στη δική μας παράταξη, στη νέα αρχή για το Ήλιον και στη νέα δημοτική αρχή προβάλλονται οι προσδοκίες των δημοτών για μια ανανοηματοδότηση αυτού του Δήμου, ένα rebranding, έτσι, να μπορέσει να βρει το βηματισμό του στο δυτικό τομέα. Είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν να αισθανόμαστε μπροστάριδες ως Δήμος Ηλίου. Από εκεί και πέρα όμως το Ήλιον έχασε το βηματισμό του, έμεινε πίσω σε πάρα πολλά πράγματα. Ένα απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο, το οποίο αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε, τα αιτήματα που λαμβάνω καθημερινά περπατώντας στην πόλη σε όλες τις συνοικίες, είναι για το οδικό δίκτυο και την ασφαλτόστρωση. Άρα λοιπόν το rebranding δεν έρχεται μόνο από την καθημερινότητα όμως. Έρχεται και μέσα από άλλες δράσεις. Εμείς από του χρόνου, 16 Φλεβάρι του 2024, συμπληρώνονται 100 έτη από τη στιγμή που αποσχίστηκε τότε η κοινότητα
κοινότητα νέων, και έγινε κοινότητα νέων λιωσίων. Άρα κλείνουμε τα 100 χρόνια ως αυτοδιοικητικός οργανισμός. Για εμάς λοιπόν είναι μια πολύ σπουδαία ευκαιρία για πραγματικό rebranding στο Δήμο Ηλίου και όχι μόνο στο τυπικό μέρος με ένα νέο λογότυπο ή με ένα τέλος πάντων facelift, ας το πούμε. Ακριβώς. Πάμε σε μια πραγματική και ουσιαστική δράση μέσα από διαδημοτικές δράσεις και δομές που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των δημοτών, όχι μόνο των όμορων Δήμων, αλλά και ολόκληρου του λεκανοπεδίου της Αττικής. Κυρία Τσεβάτορ, εσείς άλλα χαρακτηριστικά, άλλο μπραντ. Πολλά κοινά. Πολλά κοινά έχετε. Δεν είναι τυχαίο που είσαστε και μαζί και συζητάμε εδώ με δύο Δήμους που είναι σε άλλες γεωγραφικά συνιστώσεις. Αλλά έχετε πολλά και στα καλά, στα θετικά σας και ενδεχομένως στις ανάγκες και στις ελλείψεις σας κοινά σημεία. Rebranding της Ραφίνας, πήγα πιο μακριά εγώ. Της Ραφίνας και του Πικερμίου. Γιατί είναι, όπως και να το κάνουμε, για μας ένας εγχώριος τουριστικός προορισμός. Μπορεί να γίνει όμως ένας κανονικός τουριστικός, δυνατός προορισμός είναι μέσα στα σχέδιά σας. Να υπάρχει δηλαδή ακριβώς και ένα τουριστικό μπραντ της περιοχής σας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το είχαμε γράψει στο πρόγραμμα μας, ότι δεν θέλουμε η Ραφίνα να είναι πόλης διερχομένων, θέλουμε να είναι πόλης προορισμού. Ναι, έχουμε και παλαιοντολογικά ευρήματα στην Πανίδα του Πικερμίου και από την εποχή του Χαλκού στη Ραφίνα, έχουμε την αρχαία Ραφινίδα, και έτσι έχουμε ονομάσει και τον δρόμο μπροστά στο Δημαρχείο, Ραφινίδα Αλέ. Ναι, μπορεί να επισκεφθεί πολλά σημεία ο επισκέπτης, έχουμε καλό κλίμα. Ο Ευωϊκός Κόλπος, όπως προείπα, είναι μια ομορφιά. Έχετε και μια πολύ ωραία φωτογραφία που δείχνετε, βλέπω, στην εκπομπή σας. Προκαλώ λοιπόν να έρθουν πολύ περισσότεροι από όσοι επισκέπτονται αυτή την πόλη. Αξίζει τον κόπο. Έχουμε και ορεινά, παιδινά και παράλια. Μάλιστα, λοιπόν. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι, ναι, και η επισκεψιμότητα. Και εκεί, έτσι, αν θέλετε να προσθέσουμε και σε ό,τι αφορά στο Δήμο Ηλίου, το μετρό. Αισθανόμουν πάντα ότι καθυστερεί το μετρό στο Ήλιον. Ως δήμαρχος, λοιπόν, ήταν από τα πρώτα πράγματα που διεκδίκησα να δω γιατί έχει καθυστερήσει και επισκεπτόμενοι τους συναδέλφους δημάρχους, τους όμορους Δήμους και βλέποντας τη στάση του μετρό, έλεγα: μα γιατί στο Ήλιον έχει καθυστερήσει τόσο. Να, λοιπόν, προχωράμε στη δεύτερη φάση δημοπράτησης και ενδεχομένως μέσα στη θητεία. Βεβαίως, μέσα στη θητεία ενδεχομένως να δημιουργηθεί το εργοτάξιο. Το λέτε. Νιώθω πολύ φιλικά με αυτή το άκουσμα. Γιατί και εμείς έχουμε ζητήσει και μάλλον είμαστε πρώτων πυλών για τον προαστιακό, επειδή είμαστε εξοχή, και την Αττική Οδό. Παρ' όλα αυτά, μερικοί άνθρωποι εμάς το βλέπουν αρνητικά. Θεωρούν ότι είναι καταστροφή της φύσης να έρθουν αυτοί οι άξονες οι οδικοί. Λυπάμαι που το ακούω, γιατί οι οδικοί άξονες φέρνουν κόσμο πρώτα απ' όλα. Φέρνουν ένα άλλο είδους αέρα στην πόλη, γιατί θα έρθουν νέοι πληθυσμοί. Ναι, είναι μερική, υπάρχει μια έτσι, λογική και στάση ότι δεν θέλουμε να έρθει περισσότερος κόσμος στην περιοχή μας, δηλαδή να υπάρξει μια διευκόλυνση με την Αττική Οδό, με τον προαστιακό, με πιο προσβάσιμη να γίνει μια περιοχή, γιατί θα έρθουν, θα το πω εγώ, οι ξένοι. Ξέρετε, το λέμε για τους γάμπους στην περιοχή, δεν θέλει άλλους ξένους. Το ζητεί και εσείς. Πολλοί το βλέπουν ότι θα δημιουργηθεί. Δηλαδή, μου λένε, πώς είστε σίγουροι ότι θα έρθει ο κόσμος και δεν θα δημιουργηθεί τρόπος να φεύγει ο κόσμος πιο εύκολα. Όχι. Εκεί λοιπόν έρχεσαι να δημιουργήσει ένα σύνολο υποδομών στην πόλη που θα υποδέχεται τον κόσμο και όχι θα τονωθεί να είναι απλά ένα σταθμό, μια στάση. Αν πράγματα, η αγορά αναβαθμίζεται, γίνονται πολλά. Ναι. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω, κυρία Αδριάννα Λεβίζου, Δήμαρχος Ηλίου, που ήταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ για την πολύ γόνιμη συζήτηση και συγχαρητήρια. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε και καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο έργο σας. Κυρία Δήμητρα Τσεβά, Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία στα επόμενα, τώρα ήταν 100 ημέρες που λέμε τυπικά, να πούμε σε πόσες μέρες. Πάντως θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενες εκπομπές. 200 μετά. 200 σίγουρα να τα ξαναπούμε και εύχομαι να προχωρήσουν όλα αυτά που έχετε δρομολογήσει, τα έργα, τα πολύ σημαντικά για τους. Πάντα μιλάμε για τους πολίτες και τους δημότες σας, να προχωρήσουν και να έχουν και επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλή. Και συνεχίζουμε την αυτοδιοίκηση. Κοντά μας έχουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Μαρία Κεφάλαια, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για να συζητήσουμε. Το λέει και ο τίτλος της Υπουργού. Το θέμα των γυναικών. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Και σας φέραμε με αφορμή το ότι πλησιάζουν οι ευρωεκλογές. Γυναίκες θα δώσουν την μάχη και για αυτή να διεκδικήσουν τον ψήφο των πολιτών. Θέλουμε πολλές γυναίκες στην πολιτική.
Νομίζω δεν το έχουμε πετύχει ακόμη. Θέλουμε. Ναι, είναι ένα στοίχημα όμως που πραγματικά το θέλουμε όλες και όλοι. Θέλω να δούμε μαζί τι συμμετοχή έχουμε γυναικών στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, είναι μικρό ποσοστό, μεγάλο, ικανοποιητικό, ανησυχητικό, πρέπει να ενισχυθεί. Και να μας πείτε γενικά, έχει η γυναίκα σήμερα κατακτήσει τη θέση της στην πολιτική? Έχουμε κάνει πολλά, έχουμε προοδεύσει πολύ. Έτσι, κάποια νούμερα να μας δώσετε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει πρόοδος και βλέπουμε όλο αυτό το ζήτημα να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια και όντως η γυναίκα να συμμετέχει πιο πολύ και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Σίγουρα όμως δεν είμαστε ακόμη στο επιθυμητό αποτέλεσμα, σίγουρα όμως δεν είμαστε στο ικανοποιητικό επίπεδο που θα θέλαμε να φτάσουμε. Ποιο είναι το ικανοποιητικό, και το λέω με την έννοια, έχουμε συγκρίσιμα έτσι, μεγέθη με άλλες χώρες που έχουν πολύ μεγάλη ποσοστόση και μεγάλη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις? Κοιτάξτε, είτε... στις περισσότερες χώρες οι γυναίκες το ποσοστό είναι σίγουρα πολύ χαμηλότερο από των ανδρών. Θέλω να σας πω όμως ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από το 2019 δηλαδή στις τελευταίες εκλογές, θα δούμε στις εκλογές του Ιουνίου πώς θα εξελιχθεί αυτό το ποσοστό, έχουμε όμως μια γυναικεία συμμετοχή πάνω από 40%, 40,4% νομίζω είναι οι γυναίκες ευρωβουλευτές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εκλογές του 2019. Αισιόδοξο. Στην Ελλάδα είναι μόνο 5 γυναίκες στους 21 ευρωβουλευτές. Οι 3 στη Νέα Δημοκρατία, 5 στο σύνολο, που είναι ένα χαμηλό. Ναι, είναι ένα χαμηλό ποσοστό. Παρ' όλα αυτά και σε εθνικό επίπεδο, στο επίπεδο των βουλευτικών εκλογών των τελευταίων, που είδαμε μια σχετική αύξηση από το 20% συμμετοχής των γυναικών που είχαμε το 2019, τώρα είμαστε περίπου στο 23%. Είναι μια σταθερή, μικρή αλλά σταθερή αύξηση, την οποία βέβαια και θέλουμε να ενισχύσουμε και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και οι ποσοστώσεις. Δεν είναι ότι διεκδικούμε ποσόστοση από το ένα ή το άλλο φύλλο, είναι ότι προσπαθούμε να αυξήσουμε αυτή την ενεργή συμμετοχή των γυναικών και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στις πρόσφατες τουλάχιστον εκλογές του 2023 είχαμε μια σχετική αύξηση, αλλά δειλά-δειλά θα έλεγα ακόμη εκεί. Δηλαδή, σε επίπεδο δημοτικών εκλογών αυξήθηκε η συμμετοχή των γυναικών μόνο 0,8%. Από το 20,2% πήγε στο 21% εκπροσώπηση γυναικεία σε επίπεδο δήμων. Και σε επίπεδο περιφερειών που είναι στο 25% οι γυναίκες, αυξήθηκε κατά περίπου 3,5% στις τελευταίες εκλογές του 2023. Παρόλα αυτά, είμαστε αρκετά πίσω από το στόχο, γιατί αν σκεφτείτε ότι στους 332 δήμους έχουμε εκλέξει μόνο 22 γυναίκες δημάρχους και φιλοξενήσατε σήμερα. Ναι, και κύριε Τσεβάη, και κύριε Λεβίζου, ναι. Ακριβώς, φιλοξενήσατε μερικές στην εκπομπή σας. Νομίζω ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να κάνουμε μέχρι να πείσουμε την κοινωνία ότι μπορούμε και οι γυναίκες εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα, και ότι αξίζει να προσπαθήσουμε κι εμείς για να βοηθήσουμε τον τόπο μας, για να βοηθήσουμε τη χώρα μας, για να βοηθήσουμε το μεγάλο μας σπίτι που είναι η Ευρώπη. Γίνεται μια προσπάθεια από τις γυναίκες. Θα πρέπει όμως να δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα, να φτιάξουμε μια κουλτούρα. Αυτό που λείπει, δηλαδή, τι είναι αυτό που δεν έχουμε, όχι εμείς, δεν υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί και το. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο. Τι είναι αυτό που δεν πείθει τους πολίτες ότι μια γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει και που έχουμε παραδείγματα ικανών γυναικών και στην αυτοδιοίκηση και στην πολιτική και στην Ευρωβουλή και σε κεντρικές θέσεις και θέσεις που με κέντρα αποφάσεων πολύ σημαντικά οι γυναίκες ηγούνται. Τι είναι αυτό όμως που δεν πείθει τον πολίτη? Νομίζω ότι είναι η νοοτροπία, ότι έχουμε μάθει μέχρι τώρα με την πολιτική να ασχολούνται περισσότερο άντρες, ο γιατρός να είναι άντρας. Εγώ έκανα αγροτικό σε χωριό των Ιωαννίνων και όταν εξετάζαμε λέγανε γιατρός δεν θα έρθει να μας δει, μα και εμείς γιατροί είμαστε. Ναι, αλλά δεν έχετε άντρα. Όχι για γιατρό, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό αλλάζει βέβαια με τα χρόνια. Σίγουρα δεν είμαστε στο επίπεδο πριν από 20 χρόνια που έκανα εγώ αγροτικό, όμως θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμη. Η γυναίκα από τη φύση της και από τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να διαχειριστεί και να ανταπεξέλθει. Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια κοινή άποψη στην κοινωνία ότι εντάξει, που θα τα προλάβει όλα, πιθανώς να πρέπει οι άντρες να ασχοληθούν περισσότερο. Όχι. Έχουμε αποδείξει οι γυναίκες ότι μπορούμε πολλά πράγματα μαζί και το ίδιο πετυχημένα. Μπορούμε να είμαστε και στο σπίτι με την οικογένειά μας, μπορούμε να είμαστε και στο χώρο της δουλειάς μας, είτε αυτό είναι πολιτική, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, και να
εξελιχθούμε στη δουλειά μας και σε θέσεις ευθύνης και να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικές. Πολιτικές τώρα υπάρχουν που να σου κινούνται σε αυτή, πολιτικές πρωτοβουλίες και πολιτικές που αυτή η κυβέρνηση θα χαράξει ώστε να κινηθεί ο κόσμος, να αλλάξει αυτή την νοοτροπία σε αυτή τη λογική που περιγράφεται. Βέβαια, και στόχος μας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι ακριβώς αυτό. Να, από τη μια, να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με το να τις βοηθήσουμε πρώτον να βρούνε μια θέση εργασίας, δεύτερον να ανταποκρίνεται στα προσόντα τους ή αν δεν είναι τα προσόντα τους ανάλογα να κάνουμε και σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης σεμινάρια, ούτως ώστε να τις βοηθήσουμε και να τους δώσουμε τα εφόδια να διεκδικήσουν και να βρουν μια θέση εργασίας. Και από την άλλη, βέβαια, ειδικά προγράμματα και στήριξη σε ό,τι αφορά την ισορροπία της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, στο να δώσουμε στη γυναίκα τη δυνατότητα να συνδυάσει καριέρα και οικογένεια. Mm-hmm. Εμείς στο Υπουργείο και με την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη και με τους Γενικούς Γραμματείς, αυτό είναι το μότο μας, ότι μπορεί να συνδυαστεί η οικογένεια με την καριέρα και μπορούν οι γυναίκες να διεκδικήσουν τα όνειρά τους και σε επίπεδο εργασιακό και σε επίπεδο καριέρας και σε επίπεδο επαγγελματικό, αλλά βέβαια χωρίς να αφήσει πίσω μια οικογενειακή και μια προσωπική ζωή, εφόσον επιλέξει να κάνει οικογένεια. Της δίνουμε τη δυνατότητα να μπορεί να το κάνει. Από εκεί και πέρα η προσωπική επιλογή είναι δική της. Τώρα, όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, γιατί είμαστε και κοντά. Και από την άλλη, συγγνώμη, αυτό είναι το ένα κομμάτι, στο να την βοηθήσουμε. Από την άλλη, είναι ο στόχος μας να δείξουμε γυναίκες πρότυπα, γυναίκες που πετυχαίνουν, γυναίκες που τα καταφέρνουν, γυναίκες όχι μόνο που φτάνουν ψηλά πολιτικά ή σε μια επιχείρηση, αλλά που παράλληλα συνδυάζουν να είναι μητέρες, να είναι πολύτεκνες μητέρες, να είναι μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν όμως αυτά τα παραδείγματα γύρω μας, τα βλέπουμε καθημερινά και θα πρέπει αυτά να τα αναδείξουμε, να μην μένει μόνο το κακό, αλλά να δίνουμε έτσι μέσα από ζωντανά παραδείγματα το κίνητρο σε νέες γυναίκες, σε νέα κορίτσια να ακολουθήσουν αυτό που τους αρέσει, είτε είναι στα STEM επαγγέλματα που οι γυναίκες είναι λίγο πιο πίσω, είτε είναι σε οποιοδήποτε άλλο χώρο ο οποίος μέχρι τώρα ίσως να θεωρείται εντός εισαγωγικών ανδροκρατούμενος. Όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, το χώρο αυτό, εκεί βλέπετε από εδώ μέσα την εμπειρία που έχετε ή από στοιχεία που μπορεί να έχετε να υπάρχει ενδιαφέρον των γυναικών για να έχουν εμπλοκή, όχι απαραίτητα να φτάσουν να γίνουν δήμαρχοι, αλλά να τους ενδιαφέρουν τα τοπικά, τα καθημερινά, τη ζωή τους, η καθημερινότητά τους, να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και από την πλευρά των γυναικών. Κοιτάξτε, δεν είναι σίγουρα πολλές αυτές οι γυναίκες και νομίζω ότι οι κυρίες δήμαρχοι θα σας τα είπαν νωρίτερα ότι υπάρχουν τα περιστατικά ότι θα πρέπει να βρω γυναίκες να συμπληρώσω το ψηφοδέλτιο γιατί χρειάζομαι την ανάλογη ποσόστοση. Ενώ άντρες, για παράδειγμα, δεν έχουν πρόβλημα, βρίσκουν πιο εύκολα. Εκεί λοιπόν έρχεται ο δικός μας ρόλος ως πολιτεία και ως κυβέρνηση και ως αρμόδιο Υπουργείο στο να τις βοηθήσουμε να νιώθουν μια ασφάλεια, μια κοινωνική ασφάλεια και μια εργασιακή ασφάλεια σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά τους και με την οικογένειά τους, ούτως ώστε να μπορέσουν όσες το επιθυμούν να ασχοληθούν με το κάτι παραπάνω που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι η πολιτική γενικότερα. Και μια και σας έχουμε εδώ, να σας εκμεταλλευτούμε, μπας και μας πείτε καμιά είδηση για τα προγράμματα που ετοιμάζει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας γενικότερα. Δηλαδή, πού κινείστε για το επόμενο? Έχουμε μπροστά μας αρκετά χρόνια, να το πω έτσι, για να δείξει και αυτό το Υπουργείο που είναι νεοσύστατο. Τι θα κάνει για την οικογένεια, τι θα κάνει για τη μητέρα, τι θα κάνει για το παιδί, τι θα έρθει το επόμενο διάστημα και νομοθετικά ενδεχομένως. Νομίζω ότι ήδη έχει έτσι τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και η πρώτη αποστολή, αν θέλετε, και με την ενίσχυση των γυναικών και με την ενδυνάμωση των νέων μητέρων και με την επέκταση των αδειών και με το επίδομα μητρότητας σε αγρότησες, ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες μητέρες, οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν κάτι σε σχέση με τη γέννηση του μωρού τους, η αύξηση του επιδόματος γέννησης για να τις βοηθήσουμε στα πρώτα έξοδα, χωρίς να λέμε ότι αυτό είναι πανάκια για να μπορέσεις να μεγαλώσεις ένα παιδί. Και βέβαια με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, το οποίο θα έρθει το επόμενο διάστημα, να βοηθήσουμε περισσότερο όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά τα νέα ζευγάρια συνολικά, τις νέες οικογένειες, να νιώσουν μια ασφάλεια στεγαστική με τη στεγαστική πολιτική που υλοποιούμε, μια ασφάλεια κοινωνική με τις δομές, με τις νταντάδες της γειτονιάς, με τα αυξημένα βάουτσερ για βρεφονιπιακούς σταθμούς, στο να έχουν μια επιπλέον έτσι στήριξη στη φροντίδα και στο μεγάλωμα των μωρών τους, τουλάχιστον όσες δεν έχουν κοντά την Ελληνίδα γιαγιά. Γιατί και αυτό είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο. Αλλά αυτό. Από την άλλη, δίνουμε τη δυνατότητα και σε αυτή τη γιαγιά, η οποία βοηθά να μεγαλώσει το εγγόνι της, μέσα από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, να συμμετέχει και να πάρει και αυτή 500 ευρώ βάουτσερ με εργόσιμο και να μην το κάνει έτσι μόνο από την αγάπη, εξοδεύοντας βέβαια, που θα το έκανε έτσι κι αλλιώς, εξοδεύοντας όμως χρόνο από την προσωπική της ζωή βέβαια. Και πιθανώς θυσιάζοντας και μια δική της εργασιακή εμπειρία.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Κεφάλη, επειδή οι ευρωεκλογές πλησιάζουν, βλέπετε ο κόσμος να ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στην Ευρώπη? Δηλαδή υπάρχει αυτή η κουλτούρα, η ευρωπαϊκή, στον Έλληνα Ευρωπαίο, ότι πρέπει να ασχοληθώ, να δω τι γίνεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, ποιον θα στείλω να με εκπροσωπήσει στη Βουλή και κατ' επέκταση τι συμβαίνει σε αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση εν έτη 2024. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο μετά από πολλές εκλογές. Δηλαδή τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει πολλές εκλογές στην Ελλάδα, διπλές εκλογές βουλευτικές, εθνικές, διπλές εκλογές αυτοδιοικητικές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια ακόμη κάλπη μέσα σε 12 μήνες υπάρχει μια κόπωση. Ναι. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο Έλληνας πολίτης, η Ελληνίδα πολίτης έχει συνειδητοποιήσει τι σημαίνει η Ευρώπη για την Ελλάδα και γιατί πρέπει να πάω να ψηφίσω. Έχουμε δει όλοι πώς η Ευρώπη επηρεάζει την καθημερινότητά μας, πώς τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά που έχει διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση, Ταμείο Ανάκαμψης και όλα τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που έρχονται από την Ευρώπη, εκεί αποφασίζονται, εκεί συνδιαμορφώνονται και είναι σημαντικό να είναι εκεί ισχυρή ελληνική ομάδα, βέβαια με μπροστάρι τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο έχει αποκαταστήσει την άποψη των υπολείπων χωρών και κρατών μελών απέναντι στην χώρα μας με όλα αυτά που πέρασε το προηγούμενο διάστημα, αλλά έχει ενισχύσει και έχει κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά και βέβαια με τους Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι εκεί σε καθημερινή βάση διεκδικούν μέσα στις επιτροπές τις ευρωπαϊκές, διεκδικούν μέσα από ένα μεγάλο ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα που είναι το κόμμα που ανήκει η Νέα Δημοκρατία και που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία είναι από τα πιο μεγάλα έτσι κεντροδεξιά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διεκδικούν περισσότερα πράγματα για τη χώρα μας, να στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις. Είναι η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη η οποία έκανε τα ελληνικά σύνορα ευρωπαϊκά σύνορα. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει στον Εύρο, θυμόμαστε όλοι τον Έλληνα Πρωθυπουργό να πηγαίνει με Ευρωπαίους ηγέτες επί τόπου για να δουν ακριβώς την κατάσταση και να συνειδητοποιεί μια ολόκληρη Ευρώπη ότι τα σύνορα της χώρας μας είναι ευρωπαϊκά. Άρα είναι πολύ σημαντικό την ώρα που άλλοι ευρωβουλευτές ψηφίζουν στην Ευρώπη για να μειωθούν χρήματα, να μειωθούν κονδύλια για τη χώρα μας, εμείς να δώσουμε μεγάλο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, να επιλέξουμε τους κατάλληλους ευρωβουλευτές από ένα ψηφοδέλτιο πραγματικά ικανών ανθρώπων, οι οποίοι και εκπροσωπούν και γεωγραφικά, αλλά και από άποψη ικανοτήτων και από άποψη έτσι, διαδρομής προσωπικής ο καθένας και επαγγέλματος και σταδιοδρομίας, πολλά πράγματα και τα οποία είναι χρήσιμα για ένα ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας μας. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιλέξουμε τους ικανότερους να μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Θέλουμε, και η Νέα Δημοκρατία από την αρχή το πιστεύει αυτό, ότι η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρώπης. Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν γίνεται. Το αποδείξαμε με την είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ τότε. Το αποδείξαμε μετά που κρατήσαμε τη χώρα στην Ευρώπη σε αντίξωες συνθήκες όπως αυτές που βιώναμε 15-19 και βέβαια σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη είναι η πολιτική μας. Αυτή την πολιτική υλοποιούμε από το 2019 με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή την πολιτική θα συνεχίσουμε γιατί αυτό πιστεύουμε. Αυτό φτάνει να το καταλάβουν και οι Έλληνες και οι ψηφοφόροι και οι Ευρωπαίοι Έλληνες. Το λέω συνέχεια Ευρωπαίοι Έλληνες γιατί πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να φτάσει τελικά στον αποδέκτη, στον πολίτη, στον ψηφοφόρο ότι αυτή η μάχη τους αφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλή συνέχεια. Συνέχεια εδώ στην Αυτοδιοίκηση και κοντά μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Επισημίση, τον δήμαρχο, τον νέο δήμαρχο Βρυλισσίων, για να συζητήσουμε τι θα κάνει στην επόμενη πενταετία την αυτοδιοικητική. Πώς είναι η εμπειρία να κάθεσαι στη θέση του Δημάρχου? Εμπειρία έχει ο νέος Δήμαρχος, αλλά να μας πει πλέον από τη θέση πραγματικά και τα παπούτσια του Δημάρχου. Πώς, τι βρήκατε, πώς ξεκινήσατε, πώς κινείστε? Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κοντογιώργη, και για το βήμα αυτό το τόσο σημαντικό που δίνεται στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πράγματι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί η αυτοδιοίκηση αφορά όλους τους πάντες, τις τοπικές μας κοινωνίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει αυτή η ενημέρωση και αυτή η συζήτηση. Η εμπειρία από τη θέση του Δημάρχου αυτούς τους πρώτες μήνες της διοίκησης, 100 μέρες που λέμε, τις πρώτες 100 μέρες, είναι μια πολύ θετική εμπειρία. Εμείς όλη η ομάδα και όλος ο συνδυασμός έχει ρηχτεί στη μάχη με πολύ μεγάλη διάθεση και δυναμισμό. Έχουμε την εμπειρία όλων αυτών των ετών
των προβλημάτων και των ζητημάτων που απασχολούν την πόλη μας και την τοπική μας κοινωνία, και συνεπώς έχουμε παρουσιαστεί νομίζω πολύ έτοιμοι ήδη από τις πρώτες μέρες ανάληψης των κατοικώντων μας, ώστε να παράξουμε το έργο το οποίο κληθήκαμε από τις εκλογές του Οκτωβρίου να παράξουμε. Είπατε προβλημάτων, ζητημάτων. Πάμε να δούμε τι προβλήματα. Καταρχήν να καταλάβει ο κόσμος τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχουν τα Βρυλίσια. Τα Βρυλίσια είναι μια πόλη πάρα πολύ όμορφη. Φυσικά. Πράσινη, καταπράσινη. Είναι καταπράσινη. Έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχει πολύ καλή ρημοτομία. Έχει καλό πολυδομικό σχεδιασμό. Έχει αυτό το πράσινο χαρακτήρα που είναι πραγματικά υπέροχος και πρέπει να τον διαφυλάξουμε και να τον αναβαθμίσουμε έτσι περαιτέρω, τον πράσινο χαρακτήρα αυτό της πόλης μας. Ωστόσο, σε επίπεδο οργανισμού, τα τελευταία χρόνια είχαμε μείνει αρκετά πίσω. Και είχαμε μείνει πίσω ιδιαίτερα στο ζήτημα εκείνο που έχει να κάνει με την αντιστοίχηση των κοινωνικών αναγκών και των υποδομών των αστικών που υπάρχουν στην πόλη. Mm-hmm. Διότι τα Βρυλίσια ήταν τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να πηγαίνει πολύ κανείς πίσω χρονικά, μία πόλη των 20-25.000 κατοίκων. Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία ραγδαία αύξηση του πληθυσμού. Σύμφωνα μάλιστα και με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του 2021, τα Βρυλίσια είναι ο τρίτος δήμος σε μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση στην Αττική. Τι πληθυσμό δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος σας? Και σε συνδυασμό με την, με την μικρή έκταση, πλέον τα Βρυλίσια γίνονται ένας πυκνοκατοικημένος Δήμος. Ο πληθυσμός έχει αυξηθεί περίπου στους 40.000 κατοίκους αυτή τη στιγμή και οι υποδομές ανάγονται στους 20-25.000 κατοίκους. Άρα εδώ βλέπουμε ένα δομικό πρόβλημα που υπάρχει. Το οποίο έχει να κάνει με τη σχολική στέγη, έχει να κάνει με τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, με τους ελεύθερους χώρους, τους εν γέννη, τους κοινόχρηστους χώρους. Και εδώ μπαίνει το πρώτο βασικό και στρατηγικό ζήτημα των Βρυλισσίων, το οποίο και εμείς ως νέα διοίκηση βεβαίως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Πώς θα βγατήσετε τις υποδομές, γιατί μιλάμε για 40.000. Να δημιουργηθούν υποδομές που πραγματικά να μπορούν να καλύψουν αυτές τις κοινωνικές, τις ιδιαίτερα αυξημένες κοινωνικές ανάγκες της πόλης. Αυτός είναι και ο στρατηγικός σχεδιασμός ο δικός μας και παράλληλα βεβαίως τα Βρυλίσια να αποκτήσουν σε επίπεδο υποδομών πάντοτε τη μορφή που πρέπει να αποκτήσουν και όσον αφορά τα ζητήματα βαδισιμότητας και της εν γέννη κινητικότητας μέσα στην πόλη. Υπάρχει ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων το οποίο εμείς θέλουμε να εξελίξουμε πάρα πολύ και να από το επεκτείνουμε σε όλη την πόλη. Δηλαδή, είναι σαν διαδρομή αυτού στο το κέντρο της πόλης. Είναι συνδέεται, πάντα να ξέρει πού συνδέεται είναι. Με την πλατεία της, την κεντρική πλατεία των Βρυλισσίων, την πλατεία της Ανάληψης, συνδέεται με τον σταθμό του μετρό στη Δικήσης Πλακεντίας και συνδέει και διάφορες γειτονιές μέσα στα Βρυλίσια. Mm-hmm. Είναι ένας ποδηλατόδρομος μήκους 11 χιλιόμετρων. Ο δικός μας ο στόχος είναι βεβαίως να επεκταθεί αυτό το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων και να καλύψει πραγματικές ανάγκες μετακίνησης μέσα στην πόλη. Σε συνδυασμό και με την επαναλειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας, όπου πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στη διάθεσή μας ηλεκτρικά λεωφορεία. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Πώς ηλεκτρικά να καταστήσουμε έτσι, να δημιουργήσουμε υποδομές εναλλακτικής κίνησης μέσα στην πόλη, αξιόπιστης, και να αφήσουμε λίγο πίσω όλοι μας το αυτοκίνητο, να κάνουμε έτσι την πόλη μας πολύ πιο φιλική. Φιλική στο περιβάλλον. Ηλεκτρικά λεωφορεία πόσα υπολογίζετε ότι θα έχετε? Δύο λεωφορεία ηλεκτρικά θα πάρουμε, σε συνδυασμό με ένα λεωφορείο ήδη που υπάρχει της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Σε μια πρώτη φάση τα τρία λεωφορεία αυτά να καλύψουν ανάγκες μετακίνησης μέσα στην πόλη αρκετά σοβαρές. Τώρα θέλω να μου πείτε έργα και δράσεις, είτε έχουν να κάνουν με υποδομές, μου είπατε ότι χρειάζεται μεγάλη και να ανανέωση και δημιουργία υποδομών, αλλά ποιες είναι οι προτεραιότητες στην καθημερινότητα των πολιτών? Δηλαδή έρχεται ο Δημότης Βρυλισσίων και παραπονιέται. Γιατί πράγμα παραπονιέται? Είναι η καθαριότητα, είναι ο φωτισμός, είναι η λακκούβα? Το πρώτιστο ζήτημα που απασχολεί τους δημότες είναι το ζήτημα της καθαριότητας και αφορά άμεσα την καθημερινότητά του και την ποιότητα ζωής μέσα στην πόλη. Εκεί από την πρώτη στιγμή και πλήρως συνειδητά ρίξαμε ιδιαίτερο βάρος. Καταφέραμε και συγκροτήσαμε την υπηρεσία όδο καθαρισμού μετά από 15 χρόνια στα Βρυλίσια. Δεν υπήρχε και έγινε με μια σωστή αξιοποίηση του προσωπικού και με έναν καταμερισμό των δυνάμεων του Δήμου μας στην κατεύθυνση αυτή, του να ασχοληθούν δηλαδή στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής. Στελεχώσαμε λοιπόν τον όδο καθαρισμό και πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχει αλλάξει η εικόνα της πόλης ως προς την καθαριότητα, διότι τα τελευταία χρόνια είχαμε μείνει πίσω και σε αυτό το κομμάτι.
σας λέω ότι το κάναμε απολύτως συνειδητά. Mm-hmm. Είναι για μας το πρώτο στο ζήτημα, να είναι καθαρά τα Βρυλίσια, να είναι καθαρή η πόλη μας. Καταφέραμε και ενεργοποιήσαμε ένα πρόγραμμα τακτικής πλήσης των κάδων, που επίσης και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και βεβαίως έχουμε εξυγχρονίσει και συνεχίζουμε να εξυγχρονίζουμε και τα προγράμματα αποκομιδής με την διαλογή στην πηγή και με την εξοικονόμηση που πρέπει να κάνουμε ως προς τα δρομολόγια και ως προς τις εργατόρες των εργαζομένων μας στην αποκομιδή. Με έναν ανασχεδιασμό, ας το πούμε, των δρομολογίων και του ίδιου του τρόπου που γίνεται η αποκομιδή. Άρα, έχουμε ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στην καθαριότητα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που σε πρώτη τουλάχιστον φάση αναγνωρίζεται στο σύνολο της κοινωνίας μας στην πόλη μας. Επειδή διανύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό την πράσινη εποχή με την έννοια της κυκλικής οικονομίας, του πράσινου αποτυπώματος που πρέπει κάθε Δήμος να έχει και οφείλει, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που αφήνει κάθε Δήμος, δράσεις όσον αφορά την οικολογία, το περιβάλλον, την ανακύκλωση, που να έχουν φτάσει στους πολίτες, στους δημότες και να αρχίσει σιγά σιγά για αυτούς μέσα από την καθημερινότητά τους να γίνεται συνειδητό ότι προσέχω το περιβάλλον, ανακυκλώνω, ξέρω κάδος, καταλαβαίνω ότι είναι ο καφέ, ο μοβ, ο μπλε. Αυτή, νομίζω. Δύο είναι τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ρεύματα, ναι, είναι πολλά τα ρεύματα, ναι. Και εκεί μπορεί να γίνει πραγματικά πολύ σοβαρή δουλειά. Θα σας μιλήσω για αυτό αμέσως. Ωστόσο, δύο είναι τα βασικά ζητήματα που αφορούν το κυρίαρχο αυτό θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ναι. Το οποίο είναι και εξαιρετικά επίκαιρο λόγω και της κλιματικής κρίσης που βιώνουμε και της κλιματικής αλλαγής, στην οποία όλοι βλέπουμε πώς εξελίσσεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το πρώτο ζήτημα αφορά τον τρόπο που κινούμαστε μέσα στις πόλεις. Mm-hmm. Αυτό που συζητήσαμε πριν. Όσο γίνεται να μειώσουμε τις εκπομπές και τους ρήπους, να αφήσουμε στην άκρη το αυτοκίνητο και να μετακινηθούμε με άλλους τρόπους. Αυτό είναι και το δικό μας σημείο αναφοράς ως προς την στόχευση για την δημιουργία τέτοιων υποδομών, τα πεζοδρόμια, να αποκατασταθεί βαδισιμότητα μέσα στην πόλη, υποδηλατόδρομοι, όπως σας έλεγα πριν, εναλλακτικά δίκτυα μετακίνησης όπως η δημοτική συγκοινωνία. Άρα, ένα κομμάτι είναι αυτό, να μπορέσουμε μέσα στην πόλη να μετακινηθούμε με άλλους τρόπους πλην του αυτοκίνητου. Ναι. Το δεύτερο, βεβαίως, είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα που παράγουμε. Ο οποίος τρόπος αυτός, βεβαίως, έχει να κάνει και με το επίπεδο πολιτισμού που έχουμε, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Τα απορρίμματα που παράγουμε είναι πραγματικά ο καθρέφτης των κοινωνιών μας. Εδώ υπάρχουν τα ζητήματα, τα γνωστά, της ανακύκλωσης, όπου πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ η διαλογή στην πηγή και να τοποθετηθούν σε πολλά σημεία, να υπάρξει ένα πυκνό δίκτυο κάδων σε διακριτά ρεύματα, έτσι, για την ανακύκλωση με το χαρτί, με το χαρτόνι, το γυαλί, το πλαστικό, τα βιοαπόβλητα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, ο καφέ κάδος δηλαδή. Καφέ κάδος. Που αφορά, έχουμε και μάλιστα τώρα πρόσφατα προωθηθήκαμε και άλλους 250 καφέ κάδους και πιο μικρούς για να μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένη στόχευση πλέον στις οικίες. Mm-hmm. Και βεβαίως το όλο ζήτημα της ανακύκλωσης πρέπει να μπει σε πιο υγιείς βάσεις, εγώ θα έλεγα, κύριε Κοντογιώργη, και σε κεντρικό επίπεδο, διότι εδώ υπάρχει το πολύ μεγάλο θέμα των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης. Και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στους Δήμους. Μετακυλεί ένα τεράστιο κόστος στους Δήμους ως προς τη διαχείριση ανακύκλωσης σε τέτοιο σημείο που από οικονομική τουλάχιστον άποψη, να μην δίνει κίνητρα στους Δήμους να ανακυκλώσουν. Βεβαίως υπάρχει το κυρίαρχο κίνητρο το περιβαλλοντικό, αλλά όταν δημιουργούνται πλέον νέες συμβάσεις με την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, οι οποίες χρεώνουν έως και 80 ευρώ τον τόνο, ναι, τα ανακυκλώσιμα, δηλαδή σε περίπου ίδιο ποσό σε απόλυτο νούμερο με ό,τι χρεώνει η χωματερή για τα κανονικά, τα σύμμικτα απορρίμματα, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα ακυρώνεται η λογική της ανακύκλωσης. Αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να δει η κυβέρνηση πάρα πολύ σοβαρά και η περιφέρεια, βεβαίως, στην οποία εμπιστευόμαστε και την περιφερειακή αρχή και την κυβέρνηση, και να δώσει τη λύση που απαιτείται, ώστε πραγματικά οι Δήμοι και να μπορούν να ανακυκλώσουν σωστά και οι πολίτες να είναι συμμέτοχοι σε αυτή τη διαδικασία με έναν τρόπο που πραγματικά να το πιστεύουν και να το υποστηρίζουν. Διότι εδώ πρέπει επιτέλους και στην Ελλάδα να περάσουμε στην εποχή του ότι όσα απορρίμματα παράγω, τόσα πληρώνω. Το λεγόμενο pay as you throw, το οποίο είναι κυρίαρχη πολιτική στην Ευρώπη αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύετε μπορεί να εφαρμοστεί στη χώρα μας? Είναι εφικτό απολύτως.
Υπάρχει καλή πρακτική των χωρών της Ευρώπης που τα εφαρμόζουν πολλά χρόνια. Σε Ευρώπη, γενικά όμως η Ευρώπη στην αυτοδιοίκηση έχει άλλα μοντέλα. Έχει οικονομικά άλλα μοντέλα. Αυτά τα μοντέλα αυτόνομη αυτοδιοίκηση, διαφορετική από τη δικιά μας εδώ στην Ελλάδα. Οικονομική αυτονομία των Δήμων επίσης. Γενικώς οι Δήμοι στην Ευρώπη είναι μικρά κρατήδια, θα πω εγώ έτσι. Κοιτάξτε, συνταγματικά. Σε διαφορετική λογική. Συνταγματικά στην Ελλάδα υπάρχει κατοχήρωση ακριβώς αυτή. Ναι. Και της αυτοδιοίκησης και ως προς την διοικητική της αυτοτέλεια και ως προς την οικονομική της αυτοτέλεια. Βεβαίως εδώ πρέπει και οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις και το κεντρικό κράτος να πιστέψουν στο σχήμα αυτό εδώ και στην ιδέα της αυτοδιοίκησης και να την ενισχύσουν με τέτοιο τρόπο που πραγματικά οι κατοχυρώσεις αυτές οι συνταγματικές να μετοσιωθούν και σε μια πραγματική πρακτική. Εν πάση περιπτώσει είναι μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν. Κάποιοι δήμοι πρωτοπόροι στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζουν. Ελληνική δήμη. Ελληνική δήμη, ναι, όπως είναι. Έχουν πάρει μοντέλα ευρωπαϊκά. Βεβαίως, όπως είναι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και άλλοι δήμοι οι οποίοι εφαρμόζουν τέτοιες πολιτικές και εμείς στα Βρυλίσια θέλουμε να τις εφαρμόσουμε και θα τις εφαρμόσουμε στη συνέχεια. Μπορείτε ώστε να πραγματικά να δημιουργηθούν τελείως διαφορετικά δεδομένα. Υπάρχει και ένας τρόπος αδελφοποίησης των Δήμων με την Ευρώπη, ξέρετε αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε αδελφοποιημένοι με μια πόλη της Γερμανίας, μια μικρή πόλη 15.000 κατοίκων, το Ottweiler. Μάλιστα. Είναι μια πόλη στο Σάρλαντ. Η αδελφοποίηση τι περιέχει σαν, σαν συνεργασία, κοιτάξτε, και πρόγραμμα. Είναι η λογική των συνεργασιών, της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Ουσιαστικά είναι αυτό. Θέλω να πάμε και σε κάτι ακόμα που έχουμε χρόνο ακόμα στην εκπομπή. Θέλω να μου πείτε, επειδή είναι πάντα στην ατζέντα και στα προβλήματα που πρέπει να βρείτε λύσεις. Έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κάθε δήμος με τα χαρακτηριστικά του, την τοποθεσία που έχει, το έδαφος που έχει, τις υποδομές που έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά. Είτε... Εμείς είμαστε στις πορείες της Πεντέλης. Ναι. Ένας δήμος ο οποίος έχει και ημιωρινά, ας το πούμε, χαρακτηριστικά είναι τα Άνω Βρυλίσια, μια πευκόφυτη περιοχή και γενικά, όπως είπαμε και πριν, τα Βρυλίσια πραγματικά είναι μέσα σε πολύ πυκνή και πλούσια βλάσταση, με πολλά πεύκα, με ένα πολύ ωραίο χαρακτήρα. Αυτό αμέσως σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε μια έμφαση στα ζητήματα πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας. Αλλά σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ και την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας, λόγω του γεγονότος της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της αποψήλωσης των δασών λόγω των πυρκαγιών. Ναι. Και η Πεντέλη δυστυχώς είναι ένα βουνό το οποίο έχει καεί πάρα πολλές φορές και θα πρέπει να προσεχθεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Εμείς έχουμε ξεκινήσει αντιπλημμυρικό έργο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης, το οποίο ήταν αθωράκιστο από άποψη αντιπλημμυρικής προστασίας πολλά χρόνια τώρα. Είναι αυτό, από την οδό Ολύμπου μέχρι την κεντρική λεωφόρο αναπαύσεως που συνδέει τα Βρυλίσια με το πάτημα Χαλανδρίου, το Γέρακα και από την άλλη μεριά με τα Μελίσια. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια ήταν αθωράκιστο. Έχει και σχολικές μονάδες μεγάλες, μεγάλα σχολικά συγκροτήματα. Είναι το δεύτερο λύκειο και το δεύτερο γυμνάσιο εκεί και άλλα σχολικά συγκροτήματα. Οπότε εκεί υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και στην ασφαλή μετακίνηση των παιδιών από και προς τις σχολικές μονάδες. Εν πάση περιπτώσει, εκεί τρέχουμε τώρα τα αντιπλημμυρικά. Μαζί η Περιφέρεια Αττικής, βεβαίως, η οποία και υλοποιεί το πρόγραμμα αυτό. Οι πόροι υπαρκούν που δίνονται αυτή τη στιγμή στους Δήμους και συγκεκριμένα στο δικό σας Δήμο? Όχι, δεν υπαρκούν οι πόροι. Δεν υπαρκούν οι πόροι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και την ενίσχυση αυτή από την Περιφέρεια και από το κεντρικό κράτος και βέβαιως και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδυλία. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα ζήτημα που πρέπει να αναδειχθεί εν ώψη και ευρωεκλογών. Οι οποίες ευρωεκλογές, αν θέλετε, είναι συνδεδεμένες πάρα πολύ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια. Και αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμο, αλλά επειδή τα περισσότερα έργα που υλοποιούνται σε επίπεδο Δήμων είναι είτε χρηματοδοτούμενα είτε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη. Εδώ πρέπει να αναδειχθεί η σημασία της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά πια και τις τοπικές κοινωνίες. Δεν έχει αναδειχθεί αυτό που λέτε και δεν το γνωρίζει και ο κόσμος ότι μέσα στην. Μας αφορά άμεσα. Ναι, όταν πηγαίνει κανείς σε μια παιδική χαρά στα Βρυλίσια και βλέπει ότι είναι χρηματοδοτημένη από το ΕΣΠΑ. Όταν πηγαίνει σε ένα παιδικό σταθμό που πηγαίνει το παιδί του και βλέπει τι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, εδώ μας αφορά βεβαίως το θέμα. Κάθε δημότης βλέπει το έργο που είναι πολύ ωραίο και λέει: α, το έφτιαξε ο Δήμαρχος. Αλήθεια είναι αυτό. Και μπράβο, καλώς ήρθατε. Πώ το έφτιαξε ο Δήμαρχος? Αλλά πώ το έφτιαξε ο Δήμαρχος, με τι λεφτά, με τι χρήματα, με τη χρηματοδότηση. Πολύ σωστό. Ακριβώς. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Διανύουμε και την ψηφιακή εποχή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων. Βεβαίως. Πολλοί είναι πολύ πίσω,
στον αναλογικό ακόμα, στην αναλογική εποχή. Άλλοι στην παλαιολιθική εποχή. Ναι, έχουν απογειωθεί στην ψηφιακή. Εσείς πού κυμαίνεστε ως Δήμος? Εμείς είμαστε στον ενδιάμεσο. Α, κάπου στη μέση. στον γκρίζο χώρο, ούτε στο μαύρο ούτε στο άσπρο. Εν πάση περιπτώσει, όμως πραγματικά τώρα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει αυτή η ψηφιακή μεταρρύθμιση και αυτός ο ψηφιακός εξορισμός σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών του Δήμου. Mm-hmm. Μάλιστα, για πρώτη φορά στα Βελίσια υπάρχει και αντιδήμαρχος ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος έχει μόνο αυτές τις αρμοδιότητες. Και ο οποίος τι κάνει, σε συνεργασία μαζί μας φυσικά και μαζί μου, συζητάει Σκανάρι. Και συντονίζεται με όλους τους υπόλοιπους αντιδημάρχους και με όλες τις υπηρεσίες, οτιδήποτε μπορεί να γίνει ψηφιακά, να γίνεται ψηφιακά. Ας πούμε, τώρα έχουμε το Summer Camp, το οποίο κάνουμε αυτό το κέντρο ημικής απασχόλησης, καλοκαιρινή περίοδο για παιδιά. Και μάλιστα θα είναι και διευρυμένο και θα πάρουμε και πάρα πολλά παιδιά φέτος να εξυπηρετήσουμε πολύ τον κόσμο. Εκεί θα ξεκινήσουμε τον συντονισμό και την οργάνωση αυτού του camp με τρόπο ηλεκτρονικό. Πρώτα απ' όλα από τον τρόπο που θα πάρουμε τις αιτήσεις. Ωραία. Η γραφειοκρατία πέθανε. Ναι, με έναν τρόπο τέτοιο να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονική πληρώμη και να μπορεί να εξυπηρετείται πολύ καλά ο Δημότης. Σας λέω μόνο ένα παράδειγμα. Φαντάζομαι να ακολουθήσω. Ο στόχος της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών είναι ένας στόχος που μας αφορά. Είναι δήμαρχο αρμόδιο για την ψηφιακή μετάβαση του Δήμου σας και αυτό είναι το σημαντικό. Και καλός αντιδήμαρχος, να τον πενέψω και λίγο. Λοιπόν, πώς τον λένε τον αντιδήμαρχο ψηφιακής? Το λένε Δάνια Σημακόπουλο. Ωραία, να το ακούσει και ο κύριος Σημακόπουλος για να ξέρει και ο κόσμος ποιος είναι ο αντιδήμαρχος και όλοι οι αντιδήμαρχοι βεβαίως. Η ομάδα, όπως είπα και στην αρχή, έχει πολύ μεγάλη διάθεση. Λοιπόν, κύριε Πισημή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς την εκπομπή. Μια πρώτη συζήτηση και γνωριμία για τα τι κάνετε στην Σαβριλίσια και τι θα κάνετε είχαμε σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ στην αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε άλλη μια εκπομπή εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, πάντα στις 2 το μεσημέρι.